Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα λίγων μηνών και συνδέομαστε αμέσως με το Υπουργείο Παιδείας για να συνομιλήσουμε με την κυρία Φρίκη Καταραίος. Κυρία Καταραίος, καλησπέρα σας. Κυρία Καταραίος. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε, έκανα πρόβα μια χορογραφία. Αρχικά, είστε καλά? Καλά. Έχω τις καλές μου στιγμές, έχω και τις κακές μου, αλλά οι περισσότερες είναι καλές, οπότε κατά μέσο όρο είμαι καλά. Χαίρομαι. Να σας ξεκινήσω από τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Καταλήψεις, διαδηλώσεις και γενικότερα αντιδράσεις από τους μαθητές. Γιατί συμβαίνει αυτό, κυρία Καταραίος? Κοιτάξτε να δείτε, όταν καλείς τους μαθητές να υπακούσουν τέτοιου είδους μέτρα, οι αντιδράσεις είναι αναπόφευκτες. Αν συνεχίσουν έτσι όμως, θα τους πάρουμε τα μέτρα. Το Υπουργείο έχει προνοήσει για αυτές τις αντιδράσεις. Οι μαθητές της καταλήψης τι θέλουν να κάνουν? Να φτιάξουν πανό. Εμείς τι κάναμε? Καταργήσαμε τα καλλιτεχνικά. Για να σας δω τώρα, καταληψίες, να πιάνετε τα πινέλα. Κυρία Καταραίος, είδαμε εικόνες έξω από το Υπουργείο, αστυνομικοί να πετούν χημικά σε μαθητές. Αυτή είναι ακόμα μια αντίδραση άμεση της κυβέρνησης για την προστασία των μαθητών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάναμε ματ στον κορονοϊό. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Φυσικά. Οι μαθητές αυτές τις διαμαρτυρίες δεν φορούν μάσκα. Όταν οι καλοί αστυνομικοί τους πέταξαν τα χημικά, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν και έτσι αναγκάστηκαν να φορέσουν μάσκα. Έχετε σκεφτεί όμως ότι μπορεί να έχουν δίκιο σε κάποια από τα αιτήματα? Για παράδειγμα, 25 άτομα στην τάξη μαζί με τον καθηγητή, δεν είναι αυξημένος ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού? Και αν σκεφτούμε και ότι οι περισσότεροι καθηγητές είναι άνω των 60, όχι περισσότεροι, πολλοί καθηγητές. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σπέρνοπα, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Ας πούμε ότι έχουμε μία τάξη 25 ατόμων της τρίτης γυμνασίου, με έναν καθηγητή 60 ετών. Αν βγάλουμε τον μέσο όρο ηλικία σε αυτή την τάξη, είναι 25 επί 15 συν 60 δια 26, μας κάνει περίπου 17 έτη ο καθένας. Μία ηλικία που δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο από τον κορονοϊό, όπως λένε και οι ειδικοί. Μπορείτε να μας πείτε, σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Σε κάθε σχολείο υπάρχει ένας ειδικά εκπαιδευμένος, εξειδικευμένος, υπεύθυνος COVID καθηγητής. Αν λοιπόν ένας μαθητής εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, ο καθηγητής τον τοποθετεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο COVID, όπου κάθεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη ανατομική COVID καρέκλα και με το ειδικά διαμορφωμένο τελευταίας τεχνολογίας COVID τηλέφωνο καλεί τους ειδικά διαμορφωμένους COVID γονείς του για να έρθουν να το παραλάβουν. Μάλιστα. Και αφού τον παραλάβουν, πρέπει να επισκεφτούν τον ιδιωτικό του ιατρό άμεσα? Όπως τα λέτε. Τι, επειδή είπα άμεσα? Όχι, το άλλο. Ιδιωτικό. Μπορείτε να το ξαναπείτε άλλη μια φορά? Ιδιωτικό. Αχ, ιδιωτικό. Τι ωραία που ακούγεται. Αχ, μεσημεριάτικα. Μάλιστα, ας περάσουμε σε κάποιο άλλο θέμα. Μάσκες. Μετά από το φιάσκο με τις υπερμεγέθεις μάσκες, υποσχεθήκατε ότι θα διανύμετε στους μαθητές νέες μάσκες καταλλήλου μεγέθους. Αλλά δεν έχουν παραλάβει ακόμα τίποτα. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Οι μάσκες έχουν κατασκευαστεί στο σωστό μέγεθος αυτή τη φορά. Και έχω ένα δείγμα εδώ πέρα για να σας δείξω πώς είναι περίπου. Σε ένα πολύ ωραίο φλογερό κόκκινο. Έτσι, που ταιριάζει με όλα τα γούστα. Μα κυρία Καταραίος, αυτή η μάσκα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει.
Έχετε δίκιο, έχει γίνει ένα μικρό λαθάκι. Εντάξει, μπερδέψανε τα εκατοστά με ίντσες. Σιγά το πράγμα. 6 εκατομμύρια ευρώ έκαναν, δεν έκαναν και... Στον τάφο σας θα τα πάρετε. Άλλοι θα τα πάρουν. Κάτι τελευταίο. Οι προσλήψεις καθηγητών και προσωπικού καθαριότητας που είχατε υποσχεθεί προχωράνε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Κάντε subscribe για να ενημερώνεστε άμεσα και αντικειμενικά από το κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε ως εδώ. Καλό σας βράδυ.